Και τέλος, το δώρο του Πάσχα που έκανε αναφορά και ο Υπουργός Οικονομικών, προκειμένου να δώσουμε οξυγόνο σε επιχειρήσεις στους εργοδότες που δέχονται απίστευτη πίεση στη ρευστότητά τους και οι οποίες πρέπει να μείνουν όρθιες για την επόμενη μέρα μετά την κρίση που περνάμε, τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να κατεβάλουν το δώρο του Πάσχα στο σύνολό του και σύμφωνα πάντα με τον προβλεπόμενο νόμο στους εργαζόμενούς τους το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας, χωρίς αυτή η αναβολή να επιφέρει κυρώσεις. Αντίθετα, με τη χρονική μετάθεσή του μεταφέρονται και οι ποινικές και άλλες κυρώσεις μη πληρωμής στο νέο χρόνο καταβολής του. Ασφαλώς, όσοι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν κανονικά το δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενούς τους, μπορούν να το κάνουν, κάτι που το συνιστώ και τους προτρέπω.